Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την καλοκαιρινή περίοδο για το νησί της Θάσου, καθώς ήδη από την πασχαλινή περίοδο η πληρότητα στο νησί αγγίζει το 75%. Μάλιστα, όποιος επιθυμεί να περάσει το Πάσχα και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στην Θάσο, μπορεί να βρει οικονομικά καταλήμματα τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Θάσου Γιάννης Μαρκιανός. Αύριο ξεκινάει έτσι μαζικότερη είσοδος επισκεπτών. Υπολογίζουμε ότι θα ανοίξει το 50% των καταλήμματων στο νησί, δεν θα ανοίξει το σύνολο, και αυτά έχουν αρκετά καλές πληρότητες. Ιδιαίτερα τα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία προσφέρουν έτσι και μια μεγαλύτερη ασφάλεια και χώρους για την εποχή, αν βρέξει, εξυπηρετούν, είναι καλύτερα για την περίοδο αυτή. Φυσικά και αρκετά μικρά θα πάρουν ένα κομμάτι και οι πληρότητες θα είναι ικανοποιητικές για αυτά που θα ανοίξουν. Να ρωτήσουμε κάτι, αν πούμε συγκριτικά τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζετε μέχρι τώρα, με πέρσι ή με πρόπερσι, είναι καλύτερα ή είναι το ίδιο? Με βάση τα τελευταία χρόνια είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Το οποίο έχουμε συναντήσει. Βοηθάει βέβαια και η εποχή, αλλά και ο καιρός όπως έχει εξελιχθεί όλο το τελευταίο διάστημα, αφού προκαλεί τον κόσμο να μας επισκεφθεί και να κάνει πάσα στην περιφέρεια. Εστιατόρια και τα υπόλοιπα καταστήματα είναι ανοιχτά κανονικά, έτσι? Σχεδόν η πλειοψηφία των εστιατορίων θα ανοίξει και σιγά σιγά έτσι δειλά ανοίγουν και οι παραλίες, τα beach bar. Σε μικρότερο αριθμό, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Τα μηνύματα λοιπόν που λαμβάνετε ως προφορά τις κρατήσεις γενικότερα είναι θετικά. Ξεκινάμε με καλούς ιονούς για τη φετινή καλοκαιρινή πασχαλινή περίοδο. Γενικότερα, κατασκευάζονται επιπλέον κλίνες, κύριε Μαρκιανέ? Τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον έχουν κατασκευαστεί και συνεχίζουν να κατασκευάζονται αρκετά νέα καταλήμματα, μικρά στην πλειοψηφία τους, τα οποία συνθέτουν ένα πολύ ωραίο καινούριο κομμάτι του προορισμού. Μάλιστα. Ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες, ακούστηκε ότι εκτός από την Κεραμωτή που θα κατασκευαστούν, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν αλλαγές και στο νησί της Θάσου. Δηλαδή να ενταχθούν και άλλες μονάδες, απλώς δεν ξέρουν αν θα είναι έτοιμες για φέτος το καλοκαίρι. Φυσικά υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες σε μικρότερο αριθμό, αλλά και σε αυτό το κομμάτι κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται να κατασκευάσουν επενδυτές. Γενικά το νησί της Θάσου είναι αρκετά ελκυστικό και στο επίπεδο το οποίο έχει φτάσει πλέον νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή επένδυση για τον οποιονδήποτε.